Εκείνο που θέλω να πω είναι τι κρίνεται σε αυτές τις εκλογές. Ή μάλλον να πω κάτι. Όταν είμαστε υποψήφοι και σε νομούς, πενεύουμε όλη την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι ένας όμορφος τόπος. Ναι. Ο λαός γιατί δεν μπορεί να ζει καλά. Παντού έχει δυνατότητες η χώρα να ζει καλύτερα. Και στην Ελλάδα και στα Χανιά. Παντού. Παντού, ναι, παντού. Ναι. Αλλά ο λαός δεν ζει καλά. Γιατί όλες οι πολιτικές ευθυγραμμίστηκαν με εκείνες τις δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο και σε τόπιο επίπεδο. Δηλαδή με τις δυνάμεις της εκμετάλλευσης που τον πλούτο του λαού τον αρπάζουν. Επομένως οι εκλογές. Τώρα, και αυτό είναι κριτήριο ψήφου, αν θέλετε, και αυτά που λέει το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ έχει πρόταση εξουσίας. Αλλά βέβαια δεν εκτιμάμε ότι Δευτέρα θα μας δώσει αυτή τη δύναμη ο λαός για να πάρουμε την κυβέρνηση και να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό. Μπορούμε όμως να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί, κύριε Καμπουράκη, τη Δευτέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή. Έχει προγραφεί το αποτέλεσμα από τις προηγούμενες εκλογές. Στην κυβέρνηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα είναι όλες εκείνες οι αιτίες που μας έφεραν εδώ. Θα είναι τα μνημόνια, θα είναι η. Όχι, δεν τα μνημόνια, δεν φύγαμε από τα μνημόνια. Θα είναι η εφαρμοστική νόμη. Δεν φύγαμε καθόλου από τα μνημόνια. Οι νόμοι ψηφίστηκαν είναι εδώ και θα εφαρμόζονται. Θα είναι όλα εκείνα. Και θα έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία αν βγει και αυτοδύναμη, αν θα έχει κάποιο συμπλήρωμα. Υπάρχουν δηλαδή πρόθυμοι για αυτή τη δουλειά και το κοινάλ και αν φαίνεται αν πει ο κύριος Βαρουφάκης. Μη κάνετε δίκη μου προθέσεων, λοιπόν. γιατί θα πω και εγώ την αριστερά την είδαμε την διακυβέρνηση λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ και είστε το ίδιο. Λοιπόν. Την προβοκάτσια της αριστεράς, την ξέρω καλύτερα εγώ. Υπάρχουν πρόθυμοι. Έχετε δώσει εξετάσεις παλιότερα σε όλα αυτά. Τα ξέρω και από την Αυριανή. Εγώ στην Αυριανή. Είναι λέω ο χώρος ο δικός σας. Κύριε, στην ελευθερωτική. Έχετε δώσει εξετάσεις. Αν έχετε να πείτε κάτι με τον Αυριανισμό, έχετε δώσει εξετάσεις. Και τώρα επανέλθετε. Όχι, λέω για το κοινό και για το Πασόκ παλιότερα. Και για τον παλιό δικοματισμό και πώς έρχεται. Αλλά τώρα θέλω κάτι άλλο να πω. Θέλω κάτι άλλο να πω. Τη Δευτέρα, λοιπόν, τη Δευτέρα θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αφού ο λαός δεν έχει ακόμα, δεν είναι στο δρόμο εκείνο που να μας δώσει την εξουσία και την κυβέρνηση, μπορεί όμως να μας έχει αντιπολίτευση. Ισχυρή αντιπολίτευση, λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων μπορούν να εκπληρωθούν. Πλούτος υπάρχει, πάει σε λίγα χέρια. Πλούτος υπάρχει, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Μπορούμε, κύριε Καμπουράκη, να δουλεύουμε με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μπορούμε να δουλεύουμε με μεροκάματα και συντάξεις με αξιοπρέπεια. Μπορούμε να έχουμε δημόσια υγεία, μπορούμε να έχουμε δημόσια παιδεία, μπορεί να έχουμε δικαιώματα να ζήσουμε. Ωραία. Αλλά αυτό για να γίνει χρειάζεται να δοθεί μάχη και αγώνας. Χωρίς ισχυρό λαϊκό κίνημα, χωρίς ισχυρό εργατικό κίνημα, κανένα πρόβλημα σε αυτό το σύστημα το άδικο δεν μπορεί να λυθεί. Το ΚΚΕ θα είναι εγγύηση σε αυτό.